εγώ δε ζω γονατίστος. Είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Η Λιζέτα Νικολάου, μια αυθεντική λαϊκή φωνή με ξεχωριστή μεταλλική χρειά που αγαπήθηκε από το κοινό, άφησε έντονο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Έσβησε στα 72 της χρόνια σε θεραπευτήριο του Πειραιά, όπου νοσηλευόταν με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο προκλήθηκε μετά από πτώση στη σκάλα μιας καφετέριας. Στη μουσική διαδρομή της συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς και ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Δήμος Μούτσης, ο Γιάννης Πανός, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Στράτος Διονυσίου και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Εσένα, εσύ άξιζε αγάπη. Δεν έβαζα ποτέ στόχους στη ζωή μου, αλλά μου ήρθανε όλα τόσο ωραία. Και τέναν ο χαρόν επέρεν, καλόν η ξενίτια. Η Ελισάβετ Κατικαρίδου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στην Καλαμαριά το 1951 από πόντιους γονείς και πραγματοποίησε τις πρώτες εμφανίσεις της σε μπουάτ της Θεσσαλονίκης. Τα ακούσματά μου στο σπίτι ήταν τα ποντιακά τραγούδια και τα είχα στο μυαλό μου, οπότε μου δόθηκε ευκαιρία και κάναμε 6-45 λεπτά ντοκιμαντέρ για τον ποντιακό ελληνισμό. Το ντεμπούτο της στη δισκογραφία έγινε το 1973 με 4 τραγούδια του Τάκη Σούκα, ενώ ακολούθησαν οι συνεργασίες της με τον Μαρκόπουλο και τον Τσιτσάνη, με τον οποίο ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση το τραγούδι του Γερακίνα σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Το 1978 είχε παντρευτεί με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάνη, με τον οποίο απέκτησε το μοναχό γιο της. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για αμάς.